Είναι μεγάλη μας χαρά να ρωτήσουμε τον πρόεδρο ΕΠΑΜ, τον κύριο Καζάκη, για να κάνουμε μια έτσι χρήσιμη συζήτηση. Θέλω και τα μηνύματά σας πάντα, όπως τα ζητάμε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Κύριε Καζάκη, καλό απόγευμα. Μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, σμίγουμε ραδιοφωνικά εδώ στη Δυτική Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ που θα φιλοξενήσουμε την άποψή σας και τις θέσεις βεβαίως του ΕΠΑΜ για μια πλειάδα θεμάτων που θα συζητήσουμε εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά όπως όλος ο κόσμος, φαντάζομαι. Αισθάνεστε ότι μετράμε αντίστροφα για έναν εκλογικό ευνηδιασμό από την κυβέρνηση, πιστεύετε? Δεν νομίζω, όχι. Όχι. Νομίζω φυσιολογικά πηγαίνουμε. Φυσιολογικά πηγαίνουμε. Γιατί αυτό το οποίο, και θέλω τώρα αλλιώς να σας ξεκινήσω, αυτό το οποίο όλοι λένε ότι αναμένεται μια νέα μείωση μισθών και συντάξεων, και ξέρετε ότι πάγια μια κυβέρνηση πρέπει να βρει ένα αφήγημα για να πάει σε εκλογές, καθώς θα αναγκαστεί να εξηγήσει ότι πρέπει να μειώσει περαιτέρω μισθούς και συντάξεις. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια του μνημονίου, υπήρξε έστω μια κυβέρνηση που να αποφάσισε αυτή πότε θα κάνει εκλογές. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι αυτό θα έτσι αλλιώς θα αποφασιστεί όταν θα κριθεί από το Διευθυντήριο του Ευρωπαϊκού. Πολύ περισσότερο τώρα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών, η οποία κρατάει τα κλειδιά του κράτους. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει μαζεύει η ίδια τα έσοδα του κράτους και τα αποδίδει στους δανειστές. Οι δανειστές λοιπόν είναι αυτοί που αποφασίζουν τι δαπάνες θα γίνουν στο ελληνικό κράτος. Οπότε ανάμεσα αυτές είναι και οι εκλογικές δαπάνες. Μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ή βεβαίως και οι δανειστές θα πρέπει να κρίνουν, γιατί πιστεύω ότι επικροτούν την πολιτική του κύριου Τσίπρα, βέβαια, του Πρωθυπουργού. Ναι, ναι. Οπότε προφανώς θα θέλουν αυτή τη στιγμή να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνουν οι δανειστές. Θέλω λίγο να βάλω μια άνω τελεία στα εγχώρια. Παρακολουθώ το blog σας και θα ήθελα λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε μέσα από την ιστοσελίδα σας. Κάνετε λόγο για ένα πανικό στις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο εξόδου της Ιταλίας από το ευρώ. Ναι. Είναι νέο δεδομένο. Πείτε μας τι έχει συμβεί λίγο τις τελευταίες μέρες και υπάρχει αυτή η ανησυχία στις Βρυξέλλες. Είναι το γεγονός ότι στην Ιταλία ετοιμάζεται. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί τελικά. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα να συμβεί, θα υπάρχει ένα κυβερνητικό σχήμα. Δεν μπόρεσε να υπάρξει άλλη κυβέρνηση από τις 4 Μαρτίου 2018 που έγιναν εκλογές. Όπου στις εκλογές επικράτησε το πρώτο κόμμα, βγήκε το κόμμα του Πέπε Γκριλό, δηλαδή το κόμμα των Πέντε Αστέρων, όπου έχει σαφή θέση εξόδου από την Ευρώ, της Ιταλίας. Ναι. Λοιπόν, και τώρα συζητάει με την Λίγκα, η Λίγκα του Ματέο Σαλβίνι, με τον οποίο συζητάνε να συγκυβερνήσουν, να φτιάξουν ένα κυβερνητικό σχήμα από κοινού. Αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι το ότι προχθές δημοσιοποιήθηκε, διέρευσε το σύμφωνο, η κυβερνητική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κόμματα, που μία από τις θέσεις είναι η μόνιμη εξαίρεση κράτους μέλους από το ευρώ όταν το αποφασίσει το κράτος μέλος. Και δηλαδή η θέση αυτή αφορά την έξοδο της Ιταλίας, δηλαδή ουσιαστικά από το ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι αυτό που έχει τρομοκρατήσει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους εταίρους. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις που θα ασκηθούν για να μην συμβεί αυτό. Βέβαια τώρα κύριε Καζάκη, αυτή τη στιγμή να το συνδέσουμε λίγο με το Brexit. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι προσπαθεί η Βρετανία να βρει μια φόρμουλα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Οι Ευρωπαίοι όμως θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα ότι πρέπει να βγεις. Από εκεί και πέρα θα υποστείς κάποιες κυρώσεις. Ναι. Θα είναι σημείο αναφοράς ο τρόπος που θα βγει, αν βγει, θα βγει λογικά η Μεγάλη Βρετανία για την αποδόμηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος? Δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί προηγούμενο με τον τρόπο που θα βγει, με την έννοια ότι αφού η κάθε περίπτωση ξεχωριστεί. Ναι. Ζητάνε κάποια χρήματα οι Ευρωπαίοι, δεν βλέπω με ποιον άλλο τρόπο τι άλλες κυρώσεις μπορούν να επιβάλλουν στη Βρετανία. Το μόνο που ζητάνε είναι μια αποζημίωση κάποιων 60-70 δισεκατομμυρίων, το οποίο η κυβέρνηση May, παρά και ενάντια στο νομικό συμβούλιο του κράτους Βρετανίας, αλλά και την Βουλή των Λόρδων που σχημάτισε μια συγκεκριμένη επιτροπή και εξέτασε το νόμιμο του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση May το δέχτηκε ως νόμιμο το αίτημα, και συνέχισε τη διαπραγμάτευση. Ενώ δεν υπάρχει καμία νομική βάση
να ζητάει αποζημίωση η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα προφανώς η κυβέρνηση May έχει κάποιες, πώς θα το πούμε, κάποια ιδιαίτερα συμφέροντα να υπερασπίσει σε σχέση με αυτό, οπότε προτιμάει να πληρώσει τα περίπου 60-70 δισεκατομμύρια κοροϊδίστικα που τη ζητάνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, ναι, προκειμένου να διατηρήσει κάποιο είδους σχέσεις εμπορικού ή χρηματοπιστωτικού είδους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Βέβαια τώρα αυτό είπαμε, αν εφαρμοστεί, δεν ξέρω αν θα είναι πρότυπο σημείο αναφοράς για άλλες χώρες που μπορεί όχι, να θέλουν. Όχι, καμία σχέση, γιατί κάθε χώρα είναι και τελείως ξεχωριστή. Είναι και ξεχωριστή περίπτωση. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας είναι ότι κανένας νομικός στον κόσμο, ούτε στη Βρετανία, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βγήκε να πει ότι η απέτηση αυτή που υπάρχει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομική, είναι νόμιμη. Ναι. Δηλαδή ότι προκύπτει από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, είναι μια αυθαίρετη απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία αποδέχτηκε η κυβέρνηση της Βρετανίας για τους δικούς της λόγους. Αλλά νόμιμη βάση δεν υπάρχει. Θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση May της Βρετανίας να πει ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν πρόκειται να πάρετε απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Και δεν θα μπορούσε τίποτα απολύτως να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι, επειδή είστε οικονομολόγος, ξέρετε καλύτερα, ένας συνεργάτης στην τηλεόραση που δουλεύω στην Αθήνα, που είναι και διευθύνων σύμβουλος και είναι Άγγλος, μου λέει ότι δουλειές περισσότερες στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, πηγαίνει πολύ καλά η οικονομία, παρόλο που υπήρχε αυτός ο τρανταγμός και η ανησυχία της επόμενης μέρας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα τελικά. Βεβαίως, ισχύει. Εκεί που υπήρξε η επίπτωση, να το πούμε έτσι, του Brexit, ήταν στο City. Ναι. Ναι. Στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αλλά αυτό δεν αφορά τον Μέσο Βρετανό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει ο Μέσος Βρετανός, εκτός και αν η κυβέρνηση May φορτώσει τις ζημίες των τραπεζιτών του City στις πλάτες του Μέσου Βρετανού πολίτη. Αυτό όμως είναι θέμα πολιτικής επιλογής, ξέρετε. Δηλαδή το κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει. Αντίθετα, αυτό που υπάρχει στην Βρετανική οικονομία είναι ότι έχεις μια ομαλοποίηση κατάσταση της Βρετανίας, έχεις μείωση της ανεργίας, έχει πέσει κάτω από το 4 αυτή τη στιγμή η ανεργία σε ιστορικό χαμηλό στη Βρετανία, έχουμε μια ανωδική τάση των επενδύσεων στην Βρετανία, γιατί όπως καταλαβαίνετε όποιος θέλει τώρα να αξιοποιήσει τη Βρετανική αγορά πρέπει να πάει να επενδύσει εκεί, δεν μπορεί να το κάνει από την Ευρώπη. Σωστά. Οπότε αυτό το πράγμα δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα το εισοδηματικό. Δηλαδή ενώ έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός και αυτό έχει βοηθήσει τα χαμηλότερα στρώματα, ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος των Βρετανών. Αυτό όμως είναι καθαρά ζήτημα εισοδηματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Θέλετε να πείτε ότι μειώνεται το εισόδημα, έχει μειωθεί το εισόδημα. Ναι, μειώνεται. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ζήτημα του Brexit. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση May, προσπαθώντας να ρίξει τις πλάτες του Μέσου Βρετανού τις ζημίες των μεγάλων τραπεζών που έχουν κάποια χασούρα από αυτή την ιστορία, πληθωριστηρικοποιεί τη λίρα, να το πούμε έτσι. Α, μάλιστα. Και αυτός ο πληθωρισμός επιδεινώνει την κατάσταση, την εισοδηματική κατάσταση, παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Παρά τις αυξήσεις δηλαδή των μισθών. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στα δικά μας, επιστρέψω στα δικά μας, κύριε Καζάκη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο η κυβέρνηση το θέτει στην κοινή γνώμη, λέγοντας, και μάλιστα στο δελτίο ειδήσεων τώρα του Sky που αναμεταδίδουμε, έλεγε ότι ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε να μαζευτούν λίγο οι δηλώσεις ότι θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να δώσουμε παροχές. Και η λέξη παροχές είναι ένα ευχάριστο τυράκι στα αυτιά της κοινωνίας, όπου ενώ έχουμε πάθει, δεν έχουμε μάθει. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, τελειώνει το μνημόνιο, η αντιπολίτευση λέει, θα υπάρχει μια επιτήρηση. Ο κύριος Τσακαλώτος λέει θα υπάρχει μια εποπτεία. Ποια είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα? Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα θα είναι σκληρότερη από τη σημερινή. Χωρίς πρόγραμμα θα είναι πιο σκληρή, αφού υποτίθεται ότι υπάρχει πρόγραμμα. Δεν υπάρχει θέμα. Σαφέστατα. Τώρα θα το ονομάσουν μνημόνιο, θα το ονομάσουν φούφουτο, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Άλλωστε, αυτό είναι το ζήτημα τώρα αυτή τη στιγμή του Eurogroup. Να βρουν τη νομική φόρμουλα, όπως μας είπε ο κύριος Εντέρο στο τελευταίο Eurogroup. Ψάχνουν να βρουν τη νομική φόρμουλα. Λοιπόν, η νομική φόρμουλα
που θα το, δηλαδή πώς θα βαφτίσουν το καινούριο μνημόνιο ή τη συνέχιση του μνημονίου, να το πούμε έτσι, δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία. Στο κάτω γράμμα της γραφής, με συγχωρείτε, να σας πω κάτι πολύ απλό. Θα σταματήσει να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων? Νομίζω πως όχι. Όχι. Θα σταματήσει να λειτουργεί ο κόφτης, ο δημοσιονομικός? Όχι και πάλι. Όχι. Λοιπόν, θα γυρίσουν πίσω τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου που έχουν πουληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και που ετοιμάζονται να πουληθούν από την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών? Και πάλι αυτό ισχύει. Αρνητικά, νομίζω. Άρα λοιπόν, τι θα αλλάξει? Ίσα-ίσα που θα επιδεινωθεί. Και πέστε μου εσείς τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην επιδεινωθεί όταν τα νούμερα είναι πολύ χειρότερα? Να σας πω κάτι πολύ απλό. Το 2009-10, όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια με τα μνημόνια, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ ήταν περίπου λίγο χαμηλότερο από 25.000 δολάρια το χρόνο. Ναι. Σήμερα είναι 17.000 δολάρια το χρόνο. Το 17, σωστότερα, το 2017 ήταν 17.000 δολάρια. Τότε το κάθε νοικοκυριό έπρεπε να πληρώσει 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιο χρέος. Και σήμερα το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να πληρώσει 330 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιο χρέος. Δηλαδή, έχουμε περίπου 50% πτώση στο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού και έχουμε περίπου 30 δισεκατομμύρια επιπλέον σε υποχρεώσεις χρέους. Είναι δυνατόν να πάμε καλύτερα? Μάλιστα. Νομίζω όπως θα λέτε όχι, αλλά θα μου πείτε αυτά τα οποία εμείς τώρα διευκρινίζουμε είναι τα ψηλά γράμματα, γιατί δεν τα ακούμε, δεν τα γνωρίζουμε. Είναι. Γιατί τίθεται βέβαια και από την άλλη, και το βάζει και το Δέλτα Νιτάφ, το θέμα της παράτασης του χρέους, απόσβεση του χρέους. Ποια θα είναι και αυτή η φόρμουλα? Τι θα κερδίσουμε δηλαδή, αυτό το πράγμα που θα συμβεί είναι το γεγονός ότι θα γίνει μια επιμήκυνση. Ναι. Θα βρουν ένα τρόπο να επιμήκυνθεί ένα μέρος του χρέους. Και λοιπόν, από το 2021 και μετά, η εξυπηρέτηση του χρέους θα κάνει ένα άλμα από τα 7 περίπου δισεκατομμύρια που θα έχει φτάσει το 20, ή τουλάχιστον έτσι προγραμματίζεται, 7 περίπου δισεκατομμύρια τόκους κάθε χρόνο που θα πληρώνουμε μέχρι το 20, από το 2021 και μετά θα αρχίσει να καλπάζει και θα πάει στα 10 μέχρι 14 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο τόκους. Μάλιστα. Είναι ποτέ δυνατόν? Να το πούμε διαφορετικά. Ναι, πείτε το λίγο να το καταλάβουμε, γιατί έχω την εντύπωση και θα με διορθώσετε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να πληρώνουμε τους τόκους των δανείων, έτσι δεν είναι? Όχι, πληρώνουμε μόνο, εξυπηρετούμε μόνο το 26% του τρέχοντος χρέους. Μάλιστα. Το υπόλοιπο χρέος θα αρχίσουμε να το πληρώνουμε από το 2020 και 2021 μετά. Δηλαδή το 2020 θα αρχίσει να πληρώνουμε το λεγόμενο διακυβερνητικό χρέος του πρώτου μνημονίου. Mm-hmm. Και από το 2021 και μετά θα πέσει όλο το βάρος του δημόσιου χρέους που είναι σε moratorium, δηλαδή το χρέος του EFSF και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, δηλαδή, που αυτή τη στιγμή είναι σε moratorium από το 2012, από το PSI. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πέσει όλο το βάρος, εδώ πέρα βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή να βρούμε τα χρήματα, να πληρώσουμε, να εξυπηρετήσουμε το 26% του χρέους. Και συζητάμε τώρα τι θα γίνει από το 20 και 21. Πανικός θα γίνει. Αλλά πέστε μου εσείς ότι γίνεται επιμήκυνση. Ναι. Εντάξει, πόσο επιμήκυνση να κάνουν? Πόσο να κάνουν? Για να κατεβάσουν πόσο την μέση εξυπηρέτηση? Να την κατεβάσουν στο σημερινό επίπεδο? Να την κατεβάσουν στα 7 δισεκατομμύρια? Είναι δυνατόν ακόμη και τα 7 δισεκατομμύρια να εξυπηρετηθούν? Όχι. Αυτό λέει η σημερινή εμπειρία. Μάλιστα. Έτσι. Να σας πω ένα απλό. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Το 2010 ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, ο εργαζόμενο εννοούμε τον απασχολούμενο πλην τους ανέργους. Ναι. Δηλαδή αυτός που εργάζεται και έχει εισόδημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας εργαζόμενος λοιπόν τέτοιος το 2010 ήταν υποχρεωμένος να συντηρεί 2,7 άτομα από το υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας. Ναι. Το 2017, με βάση τα στοιχεία που βγήκαν πρόσφατα από την Στατιστική Υπηρεσία, από την Ελστάτ, ένας εργαζόμενος, όπως τον προσδιορίσαμε προηγουμένως, οφείλει να συντηρεί
3,9 άτομα από τον υπόλοιπο πληθυσμό, δηλαδή 4 άτομα. Και μάλιστα με το 50% του εισοδήματος που είχε το 2010. Ναι. Πέστε μου εσείς, αν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως θα συνεχιστεί αυτό. Και παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχουμε φυσική μείωση του πληθυσμού, δηλαδή έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή πάνω από 355.000 Έλληνες από το 2011 έως και το 2017. Που έχουν φύγει για να ζητήσουν... Που οι μισοί έχουν φύγει και οι άλλοι μισοί έχουν πεθάνει. Ναι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός λοιπόν ότι μειώνεται ο πληθυσμός, η αναλογία εργαζόμενου υπόλοιπου πληθυσμού έχει τρομακτικά επιδεινωθεί. Και με το μισό διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι είχαμε το 2010, από ό,τι είχε ο εργαζόμενος το 2010, πέστε μου εσείς, λύστε μου αυτή την εξίσωση. Είναι μια απλή εξίσωση. Ναι. Πλήστε μου, πώς είναι δυνατόν αυτός ο εργαζόμενος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τις δικές του και της οικογένειάς του και ταυτόχρονα να τροφοδοτήσει με αρκετούς φόρους το κράτος που θα πρέπει να συντηρήσει αυτούς τους 4 ανθρώπους του πληθυσμού. Οπότε λοιπόν τώρα, κύριε Κατζάκη, τα λέτε με μια λογική, πρακτική, τι θα συμβεί και δεν έχει προβλεφθεί αυτό που θα συμβεί. Δηλαδή δεν βγαίνει, έχουμε και τα πρωτογενή πλεονάσματα, ναι. Η φοροδοτικότητα έχει εξαντληθεί, οι κατασχέσεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι αυτή, είναι η χειρότερη χθεσινή. Δηλαδή καθώς θα πηγαίνουμε θα γίνεται πολύ χειρότερα. Ή να σας το πω διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι πετυχαίνουν όλους αυτούς τους στόχους που εγώ το αφιβάλλω. Ναι. Ότι πετυχαίνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που θέλουν, αφιβάλλω. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πετύχεις πρωτογενές πλεονάσμα σε μια οικονομία η οποία συρρυκνώνεται και δεν παράγει επαρκές εισόδημα για τα νοικοκυριά για τα νοικοκυριά αυτής της οικονομίας. Δεν ναι. γίνεται αυτό, είναι μαθηματικά αδύνατο. Αλλά λέω ότι το πετυχαίνουν με κάποιο τρόπο. Τι θα γίνει? Περίπου στο 2060 που θα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε ξεπληρώσει ή να αποπληρώνουμε περίπου το 70-75% του χρέους που χρωστάμε στους Ευρωπαίους, πόσοι θα είμαστε να τα βάλουμε κάτω? Να προσπαθήσουμε, να τα βάλουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από κοντά μας 355.000. Έχει μειωθεί δηλαδή ο πληθυσμός κατά 355.000, πάνω από 355.000 αλλά τόσοι. Μέχρι τότε, εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς που έχουμε από το 2011 στο 2017 και δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην συνεχιστεί, ποια είναι τα μέτρα αναχέτησης ή... οτιδήποτε αυτό της δημογραφικής κατάρρευσης, δεν βλέπω, δεν υπάρχουν τίποτα, ίσα ίσα επιδεινώνει την κατάσταση, θα έχουμε χάσει ακόμη 1 εκατομμύριο από, από τους Έλληνες αυτούς, ναι. από τον πληθυσμό της χώρας. Από πού θα τον έχουμε χάσει? Από τις γενιές εκείνες, οι οποίες είναι τώρα στο παραγωγικό πικ. Σωστά. Δηλαδή, από τα 45 έως τα 65 χρόνια. Ναι, όπου θα λοιπόν, φύγει αυτή. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουν λοιπόν από την απασχόληση ουσιαστικά. Τότε θα έχει επιδεινωθεί η σχέση απασχόλησης με τον υπόλοιπο πληθυσμό σε τέτοιο βαθμό, όπου ένας εργαζόμενος θα καλείται να συντηρήσει 10 του πληθυσμού. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον. Όσα και να βγάζει αυτός ο άμυρος ο εργαζόμενος, είναι αδύνατον να μπορεί. Η φτώχεια θα είναι τρομακτική. Θα εξαναγκάζει ακόμη και νοικοκυριά ολόκληρα να φεύγουν στο εξωτερικό εάν και όποτε, όπου μπορούν, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση για να μπορεί να συντηρεί αυτόν τον πληθυσμό, το κράτος δηλαδή, για να συντηρεί, για να δίνει κάποιες συντάξεις έστω και σε επίπεδο φιλοδορήματος, θα πρέπει να τα δανείζεται τα λεφτά αυτά. Μάλιστα. Διότι δεν θα μπορεί πλέον να αντλήσει φορολογικά έσοδα. Από πού? Λοιπόν, για να τα δανείζεται όμως αυτά τα πράγματα, τα χρήματα, θα πρέπει να τα δανείζεται σε τέτοιες ποσότητες και με τέτοια επιτόκια, ώστε να την εμπιστεύεται η αγορά. Αυτό που λέμε δηλαδή, να τη δανείζει η αγορά. Άρα γιατί δανειζόμαστε από τις αγορές. Να. Για να το κάνει όμως αυτό, θα πρέπει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, που μάλλον θα είναι δύσκολο, οπότε θα έχουμε μπει σε μια τροχιά εκποίησης. Ή μάλλον θα συνεχίζουμε να είμαστε σε μια τροχιά εκποίησης.
Μέσα στο 2018 θα έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αυτό έχει προϋπολογιστεί. Εγώ σας λέω και το 19, πολύ ωραία, μέχρι το 60, από το 19 και μετά, από το 20 και μετά, μέχρι το 60, τι θα έχουμε να πουλήσουμε για να μπορούμε να συντηρήσουμε τον πληθυσμό, τον όποιον πληθυσμό γερόντων μείνει σε αυτή τη χώρα. Τι θα έχουμε, πέστε μου. Θα έχουμε πουλήσει τα πάντα από το δημόσιο τομέα, τη δημόσια περιουσία εννοώ. Ναι. Λοιπόν, τι θα έχουμε. Θα έχουμε ένα αέριο χώρο, χωρικά ύδατα, αιγεία λίτιδα ζώνη, θα έχουμε σύνορα, επικράτεια, έδαφος. Μάλιστα. Αυτά θα πουλήσουμε. Και πέστε μου εσείς, τι θα έχει απομείνει από αυτό που λέγεται Ελλάδα μέχρι το 2060. Έχετε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε για το δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά, θέλω λίγο να μου πείτε συνοπτικά, κάτω από το δεδομένο πολιτικό σκηνικό, το ΕΠΑΜ, με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να υλοποιήσει μια εναλλακτική πρόταση για τη χώρα αυτή, κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε, πρώτα για κύριε, να πάρουμε το κοινοβουλευτικό προσωπικό, έτσι, με καμία. Μάλιστα. Καμία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι γίνεται. Δεν εννοώ μόνο με τις μνημονιακές, οι οποίες βεβαίως εμείς τις έχουμε στείλει στο δικαστή, έχουμε καταθέσει μήνυση επί ΕΣΧΑΤΗ προδοσία για όλες τις μνημονιακές δυνάμεις, για αυτά που έχουν κάνει. Και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, μιλάμε για τα φερόμενα ως αντιμνημονιακά κόμματα, τα οποία βεβαίως ούτε τους καίγεται καρφί για όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Δεν υπάρχει ούτε μία θετική πρόταση εκ μέρους τους για να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αντιμνημονιακό χώρο εκτός κοινοβουλίου. Λοιπόν, εμείς μπορούμε και θέλουμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε. Ξεκινάει από το αυτονόητο. Ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Να αρχίσει να βάζει τις δικές της εθνικές προτεραιότητες και να τις χρηματοδοτήσει προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ιταλία. Ναι. Λοιπόν, το αυτονόητο κάνουν οι Ιταλοί και το αυτονόητο συζητάμε και εμείς. Όποιος το δέχεται αυτό το πράγμα, δεν θα κοιτάξουμε εάν έρχεται από τη δεξιά ή από την αριστερά. Θα πάμε μαζί. Σε αυτά τα πλαίσια οργανώνουμε τώρα, παίρνουμε μια πρωτοβουλία που καλούμε τέτοιες προσωπικότητες, δυνάμεις, ομάδες, οτιδήποτε, να συστρατευτούμε ακριβώς αυτό. Μάλιστα.